Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα Δευτέρα σήμερα 24 του μηνός, 24 Σεπτεμβρίου 2018 Ξεκινάμε, ώρα για μπλε λίμπερο 107,4 Η εκπομπή για όλα τα θέματα του Ηρακλή, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τα πάντα Στην κιανόλευκη επικαιρότητα, στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης Απέναντί μου στη ρήμψη του ήχου Βασίλης Καβαδίας Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, κυρίως για μπάσκετ όχι ότι δεν λέμε κάθε μέρα για μπάσκετ, ...αλλά σήμερα ειδικά νομίζω ότι πρέπει να ξαναπούμε αρκετά. Και έχουμε και ανακοίνωση, έχουμε πολλά να, να καταγράψουμε. Θα μας απασχολήσει, δυστυχώς όχι για καλό, το, το μπάσκετ στη σημερινή εκπομπή... ...μετά και την ντροπιαστική ήττα από τον, ούτε θέλω να το πω, τον διαγόρα δριοπιδέων... ...που θα τα πούμε σε λίγο. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 8... FM και το μήνυμά σα αποστολή στο 54526 bluelibero.gr το mail τη εκπομπή μα για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Μπιλάρα, σήμερα διάβασα ότι οι Μετάλλικα έρχονται το καλοκαίρι στη Ρουμανία, εδώ κοντά ένα τσιγάρο δρόμο. Οπότε βάλε λίγο γιατί θέλω να πάρω και τα πάνω μου. Έτσι, να πω αυτά που θέλω για τον μπάσκετ. Πολλά από αυτά που γράφει η σημερινή ανακοίνωση του Athens Club. Το Athens Club το οποίο έχει πολύ δυναμικά μέλη, ο του Ηρακλή, που ασχολούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ, συγγνώμη, άσχετα αν δεν είναι στη Θεσσαλονίκη και είναι στην Αθήνα μόνιμα τα παιδιά εκεί. Όλα αυτά τα χρόνια το γνωρίζετε, διαβάζουμε συχνά πεινά τι ανακοινώσει. Και ακούγοντα τώρα που θα τη διαβάσω σε πολύ λίγο, θα καταλάβετε ότι σχεδόν όλοι μα. Κάτι τέτοιο, αν παίρναμε ένα χαρτί και ένα στυλό, θα γράφαμε. Τα παιδιά φυσικά με Τόνο ιδιαίτερο και ξεχωριστό και έχει σημασία που βγαίνει η ανακοίνωση από το Ansys Club γιατί μην ξεχνάμε ότι σε πολλά παιχνίδια, γιατί η 2 έχει αρκετές ομάδες στην Αθήνα, σε πολλά παιχνίδια η μόνιμη συντροφιά της ομάδος η μόνιμη συντροφιά της ομάδος είναι η οπαδοί από το Anthes Club, τα παιδιά από την Αθήνα. Είτε ψυχικά, είτε διαγόρε, είτε χολαργοί, είτε οπουδήποτε, δίνουν δυναμικό παρόν. Και έχουν άποψη γιατί τα ματάκια του βλέπουν αυτό που βλέπουμε όλοι. Και αυτό που βλέπαμε όλο το καλοκαίρι. Αλλά δυστυχώ αυτοί που ήταν να δουν δεν το έβλεπαν. Διαβάζω λοιπόν την ανακοίνωση από το Anthes Club σημερινή, νωρί νωρί βγήκε. Κοροϊδία τέλος. Το περασμένο Σάββατο γίναμε μάρτυρε άλλη μια τραγική σύνταξη για τον μπασκετικό Ηρακλή. Προφανώ η διοίκηση, το τεχνικό team και οι παίκτε τη ομάδα δεν έχουν αντιληφθεί σε ποια ομάδα βρίσκονται, με αποτέλεσμα η κάθε ομάδα που δεν υπήρχε στο χάρτη μέχρι χθε να αποκτά υπόσταση πάνω στο πτώμα του Ηρακλή. Και επειδή το ψάρι βρωμάει πάντα από το κεφάλι και η υπομονή μα έχει προπολού εξαντληθεί, ήρθε η ώρα να τοποθετηθούμε. Πρόεδρε του Ηρακλή, όπω αντιλαμβάνεται η συντριπτική πλειοψηφία των οπαδών και φιλάθλων οδεύουμε ολοταχώς προς μια παταγώδη αποτυχία για άλλη μια χρονιά. Για άλλη μια χρονιά δεν θα πετύχεις το στόχο της ανόδου τον οποίον εσύ είχε θέσει και τις προηγούμενες χρονιές. Παράγοντε και προπονητέ δεν είμαστε, αλλά α μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα και σπάζοντα το ταμπού τη κριτική. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Το ταμπού τη κριτική. Επιτρέψτε μου την παρένθεση. Πρέπει να αποφασίσουμε κάποια στιγμή, αυτό το λέω εγώ και θα συνεχίσουμε με την ανακοίνωση. Μου δίνει η ωραία πάσα η ανακοίνωση των παιδιών. Πρέπει να αποφασίσουμε τι σημαίνει κριτική. Ξεκινάμε από τον παρανομαστή ότι όλοι αγαπάμε αυτή την ομάδα. Και πρέπει να αποφασίσουμε αν μα αρέσει η κριτική ή αν δεν μα αρέσει η κριτική. Ένα καλό μου φίλο σήμερα εκτό αέρα μου είπε: Γιώργο, το καλοκαίρι μου είχε σπάσει τα νεύρα που έλεγε όλα αυτά τα αρνητικά για τον μπάσκετ. Προχθές σε θυμήθηκα δυστυχώς όταν χάσαμε από το διαγόρα δριοπηδέων. Και δυστυχώ δικαιώθηκε. Και του λέω, φίλε μου, μακάρι να μην δικαιωνόμουν. Μακάρι να ξεφτυλιζόμουν και η ομάδα να κέρδιζε με 40 πόντου. Και να έλεγα, ήμουν λάθο εγώ το καλοκαίρι. Πρέπει να αποφασίσουμε τι σημαίνει κριτική. Και αυτό το ταμπού που λέει η ανακοίνωση, πόσο δίκιο έχει. Λέμε κάτι που δεν πάει καλά, κάνουμε κακό. Δεν λέμε πάλι κάνουμε κακό. Πρέπει να αποφασίσουμε πότε κάνουμε κακό, πότε κάνουμε καλό. Όλοι μα αγαπάμε την ομάδα. Και όλοι μα θέλουμε να την προστατεύουμε. Αλλά όταν κάποια πράγματα γίνονται συνεχόμενα, 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 εμαζεύεται αυτό το πράγμα. Και τα αποτελέσματα τα λένε από μόνα του. Την κλείνω την παρένθεση, συνεχίζω. Οφείλουμε να σου πούμε πω με τι μεταγραφικέ επιλογέ σου δεν θα πα πουθενά. Δεν πα πουθενά, συγγνώμη. Έχει κρατήσει ένα προπονητή ο οποίο είναι μεν ένα εξαιρετικό άνθρωπο και χαρακτήρα και το σεβόμαστε γι' αυτό. Κάποιοι από εμά τη χάνει να το γνωρίζουμε προσωπικά εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά δυστυχώ δεν έχει ακόμα το εκτόπισμα που απαιτεί η κατηγορία και η βαριά φανέλα του τεράστιου συλλόγου για να επιτύχει. Πρόεδρε του Ηρακλή, αν δεν έχει τη δυνατότητα ή δεν θέλει να προχωρήσει απαραίτητε κινήσει για να επιστρέψει η ομάδα εκεί που ανήκει και μόνο σε καλούμε να βγει, να το πει δημόσια και να προβεί σε όλε τι απαραίτητε ενέργειε για τη διασφάλιση τη ομαλή μετάβασης σε κάποιο άλλο σχήμα που θα μπορεί να ικανοποιήσει αυτόν τον χιλιοταλαιπωρημένο κόσμο που γεμίζει όλα τα γήπεδα του Συλλόγου. Αν πάλι θέλει και μπορεί, πρέπει να το κάνει χθε, γιατί υπομονή τέλο. Από την πλευρά μα, δηλώνουμε πω το Ηρακλή Athens Club θα απέχει από τα γήπεδα που αγωνίζει τον πασχετικό Σιρακλή στα προσεχή παιχνίδια και θα επιστρέψουμε μόλις δούμε την πραγματική διάθεση ανατροπής αυτής της άρρωσης κατάστασης. Ελπίζουμε η αποχή αυτή να μην θεωρηθεί αδυναμία. Ιστερόγραφο, Πρόεδρε του Ηρακλή, μάλλον θα πρέπει να αντιληφθεί το θεσμικό σου ρόλο και το βάρο που κουβαλά. Πλέον δεν είσαι ο παδό του Ηρακλή που ήσουν και είναι αδιανόητο να συμμετέχει σε καφενιακού τύπου συζητήσει, να σχολιάζει στα social media και ιδιαίτερα σε σελίδε αμφίβολων συμφερόντων ασκώντα κριτική σε άλλα τμήματα του Συλλόγου. Μετά τα τιμή, Ηρακλή Άνθε Κλαμπ από το 2008. Καλησπέρα, φίλε Μπάμπη. Δεν ξέρω τι εννοεί. Η μάλλον ξέρω, αλλά δεν έχω δει κάτι δημόσια. Αν έχει δει κάτι δημόσια, σε παρακαλώ, ενημέρωσέ με. Γιατί αυτό με το ζόρι που λε το γνωρίζω και είναι εύκολη η, ερω... η απάντηση. έτσι. Αν ακού κάθε μέρα τι εκπομπέ και όλο το καλοκαίρι αυτά που λέγαμε εδώ στην ώρα για μπλε για τον μπάσκετ, θα πάρει μόνο σου την απάντηση για αυτό το ζόρι που μου λε. Αλλά σε παρακαλώ, κάνω μου λίγο πιο να βοήθησέ με, εξυπηρέτησέ με και σε ευχαριστώ προκαταβολικά γιατί δεν έχω δει κάτι δημόσια. Προφανώ για να το λε κάτι, είδε εσύ κάπου γραμμένο, δεν ξέρω τι, ή κάπου υπόθηκε κάτι. Σε ευχαριστώ. Θέλω να καταγράψουμε, δεν θα το παίξω ούτε έξυπνο ούτε ξερόλα. Εγώ μπάσκετ που ξέρουν άλλοι δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το παίξω ούτε μπασκετόφατσα ούτε τίποτα. Άσχετα, αν το πρώτο άθλημα με το οποίο ασχολήθηκα στην ιστορική αθλητική, στον ιστορικό αθλητικό σύλλογο Αζωτοχωρίο ήταν το μπάσκετ για δύο χρόνια και μετά έπαιξα στη Νέα Γενέα. Τέλο πάντων. Ε, το αγαπάω όμω όπω αγαπάω όλα τα τμήματα του Ιρακλή, και στο Ιβανόφιο πηγαίνω συχνά όποτε μου το επιτρέπει η δουλειά μου και πέρυσι αρκετά παιχνίδια. Και φέτο γεννήναμαστε. Κάποια πράγματα όμως φαίνονται και θα το ξαναπώ για ακόμη μια φορά. Λυπάμαι που αυτά που λέγαμε μαζί με τον φίλο μου τον Χαρίλα ολόκληρο καλοκαίρι τα είδαμε να αποτυπώνονται σε ένα παιχνίδι. Σε ένα μόνο παιχνίδι. Μπορεί να έρθει κάποιο και να πει ήταν μια κακή παρένθεση και από εδώ και πέρα ο Ερακλής θα κερδίζει. Μαζί του είμαι. Μαζί του είμαι. Μακάρι. Αλλά ήταν μια κακή παρένθεση είναι ο κανόνας αυτό που έγινε όπου ο Ερακλής έφαγε 62 πόντους πόσους έφαγε στο εμίχρονο από τον Διαγόρα Δριοπηδέων. Που μπορεί το όνομα να μην μας αρέσει αν θυμάστε όμω, είχαμε καταγράψει πάρα πολλέ φορέ, θα το καταχραστώ λίγο αυτό το ρήμα: καταγράψει, συγχωρέστε με. Και είχαμε πει ότι ο Διαγόρα Δρυοπιδέων, σύμφωνα με του ειδικού βασχετικού που ασχολούνται και ξέρουν πάρα πολύ καλά την Α2, είναι μία από τι ομάδε που θα είναι στην πεντάδα μαζί με τον Ιπποκράτη, μαζί με την Καστοριά, μαζί με τον Ιωνικό που τον δίνουν ένα 20. Και τώρα που πιάσαμε τι αποδόσει, ε, μάλλον κάτι παραπάνω ξέρουν ε, αυτοί που βγάζουν τι αποδόσει και έχουν ε, τον Ηρακλή. Τηρεί το 4ο-5ο φαβορή για... για την πρώτη θέση. Τον Απόλυν Πάτρα τον είχαν πιο ψηλά, τώρα τα έχουν αλλάξει κάπω. Τον Ιωνικό τον έχουν με ένα 20 κάπου εκεί. Ο Ιωνικό που έχασε από τον Ιπ Ιπποκράτη, από την Κο με ένα πόντο, αν λέει κάτι αυτό. Τέλο πάντων, πάμε παρακάτω. Όταν φτάνεις στο σημείο να δέχεσαι 60 κάτι πόντου στο ημίχρονο και 96 σε όλο το παιχνίδι. Τότε όλα αυτά που συζητούσαμε και καταγράφαμε το καλοκαίρι αποτυπώνονται σε ένα αποτέλεσμα. Και δεν είναι ένα και δύο. Είναι, είναι πολλά. Είναι μαζεμένα. Είναι συσσωρευμένα. Και τα αφουγκράζονται όλους αυτούς τους μήνες και τα παιδιά που βγάλανε την ανακοίνωση από την Αθήνα που δεν είναι εδώ κάθε μέρα. Φανταστείτε. Φανταστείτε που δεν είναι κάθε μέρα, που δεν είναι όλη την ώρα στο Ιβανόφιο, που δεν έχουν διφιλικά κάπου, αλλά το αφουγκράζονται. Και αυτό που κατέγραψαν σήμερα το ένιωσαν και το κατέγραψαν, όπως αυτό που καταγράφει ο καθένας. Γιατί έγινε ένας χαμός μέσα στο Σαββατοκύριακο και ήταν λογικό όταν δέχεσαι μια τέτοια ντροπιαστική ήττα. Ακόμα μία. Γιατί αυτά τα χρόνια, τα οχτώ που πονάμε όλοι μας, πολλές τέτοιες ήττες. Προχθές έλεγα χαριτολογώντα με έναν πολύ καλό μου φίλο ότι αν ε, τη μέρα που θα είμαι στο Ιβανόφιο και ο Ιρακλής κάνει κανένα χαζό και χάσει το χαρίλαο τρικούπι εγώ δεν θα το πω στον αέρα, θα τραπώ. Θα μου πεις αυτός παίζει την Α2. Ε, θα τραπώ να το πω. Δεν μπορώ να πω ότι ο Ιρακλής έχασε το χαρίλαο τρικούπι, δεν δε μου βγαίνει. Τρία βασικά πράγματα. Τρία βασικά πράγματα. Πρώτον, ο κύριος Δρακόπουλος και του τα έχουμε πει και εκτός αέρα και εντός αέρα. Ε, καθυστέρησε πάρα πολύ το καλοκαίρι. Πάρα πολύ. Μπορεί να είχε σοβαρούς λόγους ο άνθρωπος. Μπορεί να είχε θέματα με τη δουλειά του, μπορεί να είχε θέματα με τα οικονομικά του, μπορεί, μπορεί, μπορεί. Έκανε αρκετές δηλώσεις μέσα στο καλοκαίρι πλην μια συνέντευξη όπου είπε ότι η άνοδο δεν είναι αυτό ο σε όλε τι άλλε είπε ότι θα κάνουμε πολύ καλή ομάδα από τότε που άρχισαν να γίνουν οι μεταγραφέ, καθυστερημένα χρονικά, και ότι πάμε για άνοδο. Σε μία μόνο είχε πει, αν θυμάστε, αρχέ καλοκαιριού πρέπει να ήταν, ότι δεν είναι αυτό ο και πάμε να κάνουμε το μέλλον, να το χτίσουμε με νέα παιδιά κτλ. Επειδή αυτή η ζωή έχει αποτελέσματα και όλοι καλό ή κακό κρινόμαστε από αυτά, συγγνώμη. Ο κύριο Δρακόπουλος, που όλοι μα όλοι του έχουμε βγάλει το καπέλο για τα χρήματα που έχει ξοδέψει, είναι αποτυχημένο στο αγωνιστικό κομμάτι. Δυστυχώ. Γιατί παρά τα χρήματα που έχει ξοδέψει, που μπορεί να ξόδεψε παραπάνω και από αυτέ τι ομάδε που έχουν βγει, μπορεί σε αυτή την τριετία δεν πέτυχε ποτέ την άνοδο. Δεν θα ξεχάσω που εδώ στην ώρα για μπλε είχαμε πει ότι ο κύριος Λευτέρης Χατζικυριακίδης, ο προπονητής του Ηρακλή, πέρα το ότι δεν είχε ανακοινωθεί ποτέ, λεπτομέρεια, δεν είχε επικοινωνήσει για περίπου τρεις εβδομάδες με τον πρόεδρο της ομάδος. Και εδώ ανοίγω μια παρέθεση και λέω. Τότε ο κύριο Χατζηκυριακή σκεφτόταν πάρα, πάρα πολύ σοβαρά την παρέτηση. Δεν το έκανε. Αν το έκανε τότε, ίσω ήταν αυτό που λέμε θα γινόταν πρώτο μάγκα. Και ίσω γινόταν ένα μεγαλύτερο θόρυβο από ότι τώρα που ήρθε η σφαλιά από το Διαγόρα, που για πολλού για πολλούς από εμά ήταν μια αναμενόμενη ήττα. Μην ξεγελιόμαστε. Ήταν μια αναμενόμενη ήττα από τον Διάγορα Δριοπηδέων. Όσο και αν μα χτυπάει στον εγκέφαλο αυτό το όνομα τη ομάδα. Το αντιπάλου. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, όταν και είχαμε κάνει το ρεπορτάζ και όταν ο ίδιος ο κύριος Χατζικυριακίδης μας είχε δώσει το ok να το μεταφέρουμε και στους ακροατές και το είχαμε μεταφέρει αν θυμάστε, ότι για τρεις περίπου εβδομάδες δεν υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των δύο. Ακολούθησε ακόμα ένα τέτοιο διάστημα που παρέμενε ε, μουτρωμένος, χολωμένο χολωμένος ο προπονητής του Ιρακλή για ένα πολύ σοβαρό λόγο. Για το ότι είχε κάνει ο ίδιος ένα σχεδιασμό με συγκεκριμένους αθλητές οι οποίοι ο ένας μετά τον άλλον έφευγαν. Έφευγαν, δεν ήταν ποτέ στον Ιρακλή, πήγαιναν αλλού. Είτε ο Ματαλόν πήρε λεφτά στο Ισραήλ, είτε ο Μελισσαράτο, είτε οποιοδήποτε. Α, για τον μαχαίρα που συζητούσαμε τι προάλλε, τον είδαμε τον μαχαίρα. Τον είδαμε σε εισαγωγικά, είδαμε τα στατιστικά του, γιατί από το μάτζ δεν έχουμε εικόνα. Και εκεί ήταν αυτό που είχε κάνει τον, τον κύριο Χατζηκυριακίδη να, να μην κάθεται καλά στην καρέκλα του. Δεν παρετήθηκε. Συνέχισε. Το πάλεψε. Επέμεινε. Χάθηκαν μεταγραφικοί στόχοι. Δεδομένο. Όποιος πει ότι δεν χάθηκαν, ε, μάλλον δεν λέει την αλήθεια. Γιατί πάνω από όλους, το έχει παραδεχτεί ο ίδιο ο προπονητή ότι χάθηκαν σημαντικοί μεταγραφικοί στόχοι που αν ερχόντουσαν εκείνη την περίοδο, ο Ρακλής τώρα μπορεί να ήταν με τον Ιωνικό τα φαβοροί. Γιατί τώρα δεν είναι. Από πέρυσι, ακόμα και κάποιο που δεν ξέρει τι να κάνει την μπάλα, άμα του τη δώσουμε και μπει στο Ιβανόφι και του πούμε τρέξε και κάνε ένα λέει άπενα ένα σουτάκι, ακόμα και κάποιο που δεν ξέρει να το κάνει αυτό, θα, θα, βγει και θα πει ότι από πέρυσι εγώ έστανα να δω έναν Κλάρκ, έναν Αμερικανό, ένα Διάρη που θα βάζει 30 πόντους. Μπορεί αυτός να είναι ο σοκ. Μπορεί. Γερόναν το παλικάρι να βοηθήσει. Ο Σέσκους δεν είναι με τίποτα. Δεν γίνεται ενώ χτυπιέται όλος ο κόσμος όπου χτυπιέται. Στο Facebook, στο Ιβανόφιο, στα ραδιόφωνα, όπου μπορεί, στα site, όπου μπορεί να χτυπιέται. Στα social media και να λέει πάρε έναν κοντό που να βάζει 25-30 πόντους. Πέρυσι έγινε αυτό που έγινε με Μπούμπαλο και μετά με τον Ουάσικτον. Και φέτος ήρθε καλό χρυσό το παιδί αλλά δεν μπορεί να σηκώσει την ομάδα ο Σέσκου. Δεν μπορεί να βάζει 25-30 πόντου. Γιατί αν δεν έχει ένα χωσάδα, ε, πώ θα ανέβει. Το είδαμε. Τι έκανε πέρυσι το περιστέρι. Δεν ήρθε ο Χωσάδας. Ήρθε ένα παιδί το οποίο είναι εργαλείο, φιλότιμος, θα βάζει 5, 10, 15 βαριά. Ο Σοκ μπορεί να κάνει τη δουλειά που θα έκανε ένα ξένος. Το ξαναλέω, μην είμαστε, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Είναι πάρα πάρα πολύ καλός παίχτης. Φτάνει όμως. Επίσης δεν κατάλαβα ποτέ αυτό που έγινε με τον Χαριτόπουλο. Πραγματικά δεν το κατάλαβα. Γιατί τώρα τελευταία πήρε την απόφαση να πάει στον Ήφεστο Λίμνου στην Α1. Δυο μήνες τώρα <laughs> δεν άκουσα να γίνεται καμιά προσπάθεια ανανέωση του Χαριτόπουλου. Ήρθε ένα παιδί που μαζί με τον Μπένα δεν ξέρω το κατά πόσο μπορούν να, να είναι πρωταγωνιστές και να, να, να είναι αυτοί που πρέπει να είναι κάτω από το καλάθι. Ο χειρότερος είμαι στο μπάσκετ. Δεν ξέρω μπάσκετ. Να το πω και αυτό. Άλλοι μπορεί να ξέρουν. Όχι μπορεί, σίγουρα ξέρουν. Πολύ καλύτερα από μένα. Αλλά κάποια πράγματα φαίνονται. Και είναι κρίμα που πετάγονται, που πετάχτηκαν, που πετάχτηκαν αυτά τα χρήματα που πετάχτηκαν και η ομάδα έχει αποτύχει 150%. Και φέτος τι να κάνουμε τώρα. Να βλέπουμε να χάνει ο Ηρακλής από τον Ιπποκράτη, τον Χαρίλαο, τον τρικούπι και τον Διαγόρα και την Καστοριά. μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γιατί ούτω ή άλλω αυτά που έγιναν φέτο και δεν τα αποφάσισα ούτε εγώ ούτε εσεί, άλλοι τα αποφάσισαν, έγιναν πολύ καθυστερημένα. Πολύ καθυστερημένα. Χρονικά μιλώντα πάντα. Μπορεί να γίνει κάτι. Δεν ξέρω. Να αλλάχτεί ο ξένο, να έρθει κάποιο άλλο. Να φύγουν όλοι και να έρθουν άλλοι, να, να αλλάξουν όλοι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν μπορεί να διορθωθεί αυτό το πράγμα. Και αν από την αρχή είχαμε σκοπό να κάνουμε μια ομάδα νεανική που απλά θα είναι στην κατηγορία για να βγάλει μέλλον, να το ξέραμε από την αρχή και να μην τρελαινόμασταν με τις μεταγραφές και «Α, ήρθε ο Πεχταράς και ήρθε ο ένας και ήρθε ο άλλος και πάμε να τους φάμε και πάμε για άνοδο». Γιατί κόσμος είναι αυτός, διψάει. Τρελαίνεται. Λογικό είναι. Αρκετά είπα, σα κούρασα. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και πανέρχομαι. Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίπερο 107,4 παρέα με τα μήνυματά σα. Όταν θέλετε, εφόσον θέλετε, μπορείτε να τα στείλετε. Εδώ είμαι να τα διαβάσω. Ε, φίλε Μπάμπη, περιμένω μια απάντηση σε αυτό που μου έγραψε νωρίτερα. Ε, μια λεπτομέρεια δηλαδή πως το εξέφρασε αυτό που μου λες, πως το εξωτερήκευσε. Είπαμε αρκετά για το μπάσκετ. Θα το ξαναπώ για ακόμη μια φορά να μην παρεξηγηθώ. Εγώ μπάσκετ δεν ξέρω. Ή αν ξέρω, ξέρω ελάχιστο σε σχέση με αυτό που ξέρουν άλλοι. Και αυτά που λέω νομίζω ότι θα λέει πολλοί κόσμος, όχι μόνο εγώ. Ή ο Χαρίλος που τα λέγαμε μαζί όλο το καλοκαίρι. Δυστυχώς, δυστυχώς, αυτά που βλέπαμε και καταγράφαμε χωρίς καμία κακία, χωρίς κα... κανένα κόμπλεξ, χωρίς τίποτα από, από, την αγάπη μας καθαρά, από την καθημερινότητά μας. Γιατί στην ώρα για μπλε κάθε μέρα όπως ξέρετε ασχολούμαστε με μπάσκετ και με συνεντεύξεις και με όλα. Και όλους τους παίκτες βγάλαμε και όλη την ομάδα βγάλαμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αλλά η αποτυχία πονάει. Και η αποτυχία έχει 1, 2, 3, 4, 5, 10 πόσα είναι πράγματα που την δημιούργησαν. Και αν μπορούν τώρα κάποιος ή κάποιοι να τα διώξουν, να τα πετάξουν και να τα απομακρύνουν οριστικά για να φέρουν την επιτυχία, τους το ευχόμαστε ολόψυχα να το κάνουν. Στο ποδόσφαιρο είμαστε εβδομάδα κυπέλου. Την πέμπτη τέσσερις και μισή το μάτς είναι ζωντανό, α, ζωντανό είναι ούτως ή άλλως, αλλά και τηλεοπτικό από το COSMOTE TV 1, θύελα Καμαρίου Ηράκλης. Μεταφορικά, παύλα κυριολεκτικά, θα υπάρξει μια Οδύσσια για την ομάδα. Αύριο θα έχουμε λεπτομέρειες γιατί θα επικοινωνήσουμε με συνάλεφο που θα μας περιγράψει και το παιχνίδι, τον φίλο μου τον Σπύρο τον Μακαρή από το Κυκλάδες sports ε, Μου έλεγε για αμποφόρ. κάτι 10 αμποφόρ, κάτι τέτοια. Και μα απασχολεί αυτό για να μην ταλαιπωρηθεί η ομάδα, η οποία θα πάει απευθεία πτήση στην Πάρο από Θεσσαλονίκη. Από Πάρο θα πάρει καράβι να πάει στην Άξο. Θα μείνει στην Άξο και την επόμενη μέρα, εφόσον ευνοήσουν τα μποφόρια, θα πάρει καράβι να πάει στη Μύκονο και από τη Μύκονο αεροπορικό θα έρθει Θεσσαλονίκη. Ο πιο ευτυχισμένο άνθρωπο του πλανήτη είναι ο φίλο μου ο Χρήστο μαζί με τον άλλο τον φίλο μου τον Μιχάλη που είναι στη Μύκονο και τους περιμένουν εκεί με τα μηχανάκια. Τους κάνουν σούζες και βόλτες, τα ηρακλά και τα άρρωστα. Τα χαιρετίσματα μου. Πέρα από την εβδομάδα κυπέλου, είναι και μια εβδομάδα τρεξίματος για τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ε, ο κύριος Καραντώνη έφυγε, θα ξανάρθει, θα ξανάρθει, και ο τον Παπαδόπουλο, ο πρόεδρος και μεγαλομέτωχος, ο κύριος Καραντόνης ως είναι αντιπρόεδρος. Τα υπόλοιπα μέλη ε, συναντώνται σχεδόν καθημερινά, πρόσφατα και Παρασκευή και Σάββατο είχαν δέλτα Σίγμα για αρκετέ ώρες στη Μίκρα. Την Παρασκευή το βράδυ το ξεκίνησαν, το Σάββατο το συνέχισαν για όλα λειτουργικά, για τη στελέχωση, για τα γραφεία, για ε, τα πάντα για το τμήμα marketing, για τις ακαδημίες και μια και λόγια ακαδημίες έχω και ακαδημία, έχω, ακαδημία, έχω, και ανακοίνωση μπροστά μου για τις ακαδημίες τις οποίες θα διαβάσω τώρα, αλλά μέσα σε επόμενες εβδομάδες αυτό που ήθελα να πω πριν είναι ότι ε, ε, μάλλον θα είναι αρκετά πράγματα ανακοινώσιμα όσον αφορά τη λειτουργία της ΠΑΕ γιατί πρέπει να δομηθεί και να είναι έτσι σωστά λειτουργική σε όλα τα επίπεδα σε όλους τους τομείς. Πάμε να διαβάσουμε την ανακοίνωση για τις Ακαδημίες. Η διοίκηση του Εραστέχνη Ιρακλή σε συνεργασία με το ΔΣ τη ΠΑΕ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη των τμήματων υποδομή ποδοσφαίρου για την περίοδο 2018-2019. Διοικητικό υπεύθυνο των τμήματων υποδομή είναι ο Παναγιώτης Μαρμαρινό. Τεχνικό υπεύθυνο υποδομών είναι ο Κωνσταντίνο Ηλιάδης. Επιστροφή μετά από αρκετά χρόνια συμπληρώνω εγώ βετεράνος παίκτη του Ρακλή και αρκετά χρόνια ήταν και στις Ακαδημίες υπεύθυνο ξανά είναι τώρα. ΚΑΠΑ K19 αναλαμβάνει ο Μαργαρίτης και Χαγιάς. Ε, μ, της K17 ο Μιχάλης ΚΑΠΑ K16 ο Βασίλειος ΚΑΠΑ K14 ο Μάριος Χατζιαντονίου. Γυμναστής της K19 και ΚΑΠΑ 17 ο Βασίλειος Πυρογιάννης. Επιστροφή και εδώ. Ε, προπονητής ο Άγγελος Άκρας. Και εδώ οι εγγραφέ στα τμήματα υποδομή θα γίνονται στα γραφεία τη ΠΑΕ στη Μίκρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τι 10 ω τι 6. Επαναλαμβάνω, οι εγγραφέ για τα τμήματα υποδομή για τα πιτσιρίκια στα γραφεία τη ΠΑΕ στη Μίκρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από 10 το πρωί ω 6 το απόγευμα. Πληροφορίε 23 11 8 29 171. Ξανά. 23-11-8-29-171 μαζί με τους Μετάλλικα βάζουμε και λίγο χρώμα στη ζωή μας. Όσον αφορά το Ιδρυτικό Σωματείο Προκήρυξε εκλογέ για την η 3 Οκτωβρίου με σκοπό την ανάδειξη νέα διοικητική ομάδο. Ε, έγινε το μνημόσυνο, μια και αναφέρθηκα στο ιδρυτικό σωματείο, και να είναι καλά εκεί που είναι ο συγχωρεμένο ο Θόδωρος Παπαδόπουλο. Το μνημόσυνο για τα τρία χρόνια που έδωσε το παρόν, έδωσαν το παρόν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη Παϊρακλή. Και τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου ο Μεσημεράκι θα γίνει φιλικό παιχνίδι με την Αεποντίον uh, Κατερίνη στην Κατερίνη, στο γήπεδο Θόδωρο Παπαδόπουλο. Μετά, λίγε μέρε μετά τον αγώνα Κυπέλου. Και μια και λέμε και το αγωνιστικό πρόγραμμα, την 5η 4 και μισή Θύελα Καμαρίου Ηρακλή στην Άξο. Την Δευτέρα 1η Οκτωβρίου το φιλικό που προαναφέραμε στη μνήμη του Θόδωρου Παπαδόπουλου. Και το Σάββατο 6 Οκτωβρίου Αντίπαλο θα είναι ο Απόλων Λάρισα, τελευταίο μάτ πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, εφόσον επαληθευτεί αυτό που είπαν στο Δέλτα τη Football League την Παρασκευή ότι θα ξεκινήσει 14 Οκτώβρη. Άντε να δούμε και περιμένουμε και 28 την κλήρωση. Ε, απλά αναμένουν και οι μία απάντηση από το Καφταντζόγλιο. Αν θα γίνει στο Καφταντζόγλιο, να γίνει. Να γίνει για να δούμε και την ομάδα λίγο, να τη δει και ο κόσμο, γιατί ακόμα δεν την, δεν την, έχει δει τόσο πολύ όσο θα ήθελε. Ε, με τον Απόλυν Αλάρισα το Σάββατο 6 Οκτωβρίου. Περιμένουμε να πάτε από το Καφτατζόγκλιο, αν θα γίνει στο ή αν θα τραβηχτούν στην Θεσσαλία για αυτό το φιλικό. Κομματάρε ακούμε σήμερα. Δεν να το καθιερώσουμε, παίζουμε μετάλλικα. Θα μου πει τι να πρωτοπαίζουμε, Ρε Σιμπίλη, σε αυτή την εκπομπή. Πάμε να μιλήσουμε για βόλεϊ. Είχαμε την uh, Παρασκευή και το Σάββατο uh, παιχνίδια με πολύ ενδιαφέρον. Την Παρασκευή σα δίναμε πόντο-πόντο την εξέλιξη του Φιλικού αγώνα που είχε και, είχε και σαν στο τέλος κρίθηκε στο, στο tie-break. Θυμηθήκαμε λίγο και τον ημιτελικό του κυπέλου. Καμία σχέση βέβαια. Ήταν το τουρνουά που έγινε στην uh, Πάτρα. Ο Ηρακλής ιτήθηκε από τον Παναστιναϊκό στις λεπτομέρειες στο tie-break με 3-2 set. Κέρδισε την ΕΑΠ πατρών την επόμενη μέρα με 3-0 σχετικά εύκολα. Και πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας ω Λίμπερο 107,4 στο Λίμπερο του Ηρακλή, τον Αντώνη Μπουράκη, που έπαιξε και στα δύο παιχνίδια βασικότατο και αναντικατάστατο, μιας και ο Λάμπη να το πούμε και περαστικά, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με το δάχτυλο του ποδιού του και δεν ταξίδεψε καν στην Πάτρα. Αντώνη, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Εσύ πώ είσαι και πώ ήταν αυτή η συμμετοχή σα στο, στο τουρνουά νομίζω ειδικά το μάτι με τον Παναθηναϊκό ήταν μια καλή κόντρα, έτσι, μια καλή πρόβα εν ώψη των υποχρεώσεων των επίσημων. Εντάξει, αυτά έγιναν και τα φιλικά για να δεθεί και όλη η ομάδα. Mm -hmm. ε, τελευταία εβδομάδα συμπληρώθηκαν και οι ξένοι για να συμπληρώσουμε όλο το ρόστερ. Ε, να πούμε περαστικά και στο Λάμπι που Βεβαίως. χτύπησε πολύ άδικα, με βλακία τρόπο, θα έλεγα εγώ. <laughs> ε, Εντάξει, να είναι και. Το, πείτε, το λιμπερικό πατέρα, θα πατέρα, έτσι. Έτσι, πατέρα ναι, σου, έτσι. Ο λιμπερικό πατέρα Ναι, ναι, ναι. ναι. Τα έχουν ξαναπεί αυτά. Τα και και σου, ναι. Και Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Και τράβηξε ε. το κουπί όσον αφορά τη θέση αυτή, ή έπαιξε ε, κανονικά Εντάξει, σε όλα. έπαιξα, έπαιξα <laughs> βασικό, μου δόθηκε μια ευκαιρία. <laughs> πιστεύω ανταπεξήλθα όσο καλύτερα μπορούσα. Ε, ήταν μια πρόβα για όλου μα, όχι μόνο για μένα. <laughs> να δούμε γιατί δεν βγαίνει μόνο την προπόνηση. Θέλουμε και φιλικά να δούμε πώ πάει η ομάδα, τι και να έχουμε, τι πρέπει να συμπληρώσουμε. Και μέρα με τη μέρα βελτιωνόμαστε, πιστεύω, κάθε ένα ξεχωριστά και όλοι μαζί συνολικά. Τώρα θα ακολουθήσει, αν θυμάμαι καλά, και τουρνουά στο, στο, εξωτερικό, στο, στο Κόσοβο. Ε, στο Κόσοβο, δεν ξέρω αν θα πάμε στο Κόσοβο ή μια άλλη πόλη, δεν ξέρω. Ε, δεν Με ομάδε των Βαλκανίων, σίγουροι. ένα, ναι, ναι, ναι. ένα τουρνουά που και αυτό θα είναι. Ε, θα φύγουμε από Παρασκευή και θα γυρίσουμε Κυριάκη και θα γίνουν δύο μάτια εκεί πέρα. Ε, θεωρείς Αντώνη ζώντα την ομάδα καθημερινά στι προπονήσει και εσύ πλέον λίγο πιο μεγάλος και αποκτάς περισσότερες εμπειρίε πλέον, ότι θα είναι ακόμα καλύτερη, θα είναι πιο γεμάτη. Γιατί πέρυσι είχε αρκετά προβλήματα και τραυματισμών και έλλειψη πάγκου. Φέτος στο ρόστερ ε, εμείς απ' έξω λέμε ότι είναι ναι. ολοκληρωμένο πλέον. Ε, εντάξει, εννοείται ότι το Ρόστινγκ πιστεύω κατά τη γνώμη μου είναι καλύτερο από πέρσι Σε όλες τις θέσεις έχουμε ανέβει ένα level παραπάνω. Mm -hmm. ε, ότι η Ευρώπη θα είναι μια πρόκληση για όλους μας και για μένα ξεχωριστά που είναι πρώτη φορά που συμμετέχω σε, ένα τέτοιο, σε μια τέτοια διοργάνωση, ε, μια δοκιμή να δούμε αν μπορούμε να ανταπεξελθούμε σε πολλά πράγματα. Ε, θα κρατήσουμε πιστεύω τα κεκτημένα, το πρωτάθλημα ειδικότερα και πιστεύω θα πάμε και καλύτερα. Γιατί είμαστε καλύτερα από πέρσι. Ε, πέρσι φτάσατε πολύ κοντά. Πιο κοντά δεν γίνεται, πηγαίνοντα ένα τελικό στο, στο, στο κύπελο, στην ρόδο. Ναι, ναι. Τώρα έχετε το League Cup μπροστά σα, αρχικά. Ε, έχετε το κύπελο, έχετε Α. την Ευρώπη, έχετε το Πρωτάθλημα, έχετε τέσσερι διαφορετικού στόχου. Είναι αυτό που λένε. Ναι. Όλο και κάτι θέλουμε να τσιμπήσουμε από όλα αυτά. <laughs> όλο και κάτι θέλουμε να τσιμπήσουμε. Εντάξει, εννοείται ότι θέλουμε να φτάσουμε όσο καλύτερα μπορούμε και τετράδα και στα δύο. Εννοείται να παίξουμε και τελικού αν μπορούμε και στα δύο. Ξεκινάμε με το ΛΙΚΑ. Που κρυωθήκαμε με την κομμωτινή, τον εθνικό και τον Μπαπ. Να δούμε ποιον θα παίξουμε πρώτα και αναλόγω θα προσαρμοστούμε. Ε, εσύ νιώθει λίγο πιο μεγάλο εισαγωγικά, ε, Μεγάλος δεν νιώθω, να σου πω την αλήθεια. Γιατί έχουμε τον άλλο που είναι 45 χρονών και κατεβάζει πολύ τα όρια. Τον μίκρινες Βάλε να εξάρει. Τον δίνουμε ενέργεια. Το να τον κάνουμε. Ε, εντάξει, μικρό σήμα ακόμα. Δεν θα πω ότι ε, μεγαλώνω. Μια με και το λες εφηβική ομάδα τέλο. Τέλο, τέλο. Τέλος, ε. Τελευταία oh. χρόνια. Εντάξει, να, ναι, μεγάλο. Ναι, ναι. Εντάξει. Είπαμε να φτάνει τα φιλικά πέξω από χρόνια. χρόνια. Η, η υποδοχή του Ηρακλή φέτο θα είναι ακόμα πιο δυνατή. Γιατί η υποδοχή δεν βγάζουν μόνο τα Λίμπερο, βγάζουν και οι Ακροί. Γι' αυτό το ρωτάω. Ε, ε, εννοείται ότι ο ξένο και ο Σοτιγητή μπορούν να κρατήσουν υποδοχή mm -hmm. και όλοι μαζί θα πάνε πολύ καλύτερα από πέρσι όλα τα στοιχεία. Και τη υποδοχή και τη επίθεση. Είμαστε πιο δυνατοί και στο θέμα κέντρου. Ο Τόλι είναι το ίδιο δυνατό όπω πέρσι. Ε, ο Κλίντι είναι πάρα πολύ καλό επιθετικά και ο Ερδοτήρη. Επομένω είμαστε πάρα πολύ καλά. Μια και λε για τον Κλίντι, επειδή δεν είχαμε εικόνα από το μάτ του. Ε, είχα εικόνα γιατί ήμουν στο κατσάνιο απέναντι στη Χάνα, uh -huh. αλλά δεν το βάζω ως κριτήριο χωρί να θέλω να υποτιμήσω τη Χάνα. Είναι μια ήταν, ομάδα Α2 και... κατηγορία. Ναι, αλλά ναι. σε αυτό το σοβαρό τέσσερι με τον Παναθηναϊκό, ο δείχνει να είναι. Πολύ πιο δυνατό σε σχέση με πέρυσι. Ε, μάθαμε ότι ο Βραζιλιάνο άρχισε, ειδικά στο τρίτο set, αν δεν κάνω λάθο που το πήρατε εύκολα, 25-11 και 25-12, να δείχνει Λε. πράγματα από το, από το τι μπορεί να κάνει. Θεωρεί ότι είναι ένα παίκτη που μπορεί να βοηθήσει, και σε εκμεταλλεύομαι τώρα για να μάθουμε και για τον Κλίντι ναι. κάποια πράγματα. Ε, πιστεύω ότι ο Κλίντι έχει πάρα πολύ ενέργεια μέσα του και αυτό βοηθάει ώστε να ανέβουμε ψυχολογικά όλοι οι ενώ παίζουμε. Ε, είναι ένα πολύ καλό παιδί που το γνωρίζουμε κάθε μέρα περισσότερο mm -hmm. και θα είναι μια πολύ καλή προσθήκη. Θα έλεγα η καλύτερη προσθήκη ακραίου τα τελευταία δύο χρόνια. Μακάρι, μακάρι. Μην ξεχνάμε yeah. ότι είναι και η πρώτη φορά που παίζει στην Ευρώπη. Yeah, ε, ναι, όλα αυτά yeah, τα, yeah, τα yeah. χρόνια ήταν κυρίως στη Βραζιλία και στα Εμμυράτα εκεί που έπαιζε και yeah, θα yeah. χρειαστεί και η δική σας συνδρομή ώστε να νιώσει ακόμα πιο Πιο εκεί. Αν και τον είδαμε με, με τη Χάν δεν είχε κανένα πρόβλημα και με του Οπαδού, μια χαρά ήταν εκεί. Αυτός όχι, μια, όχι, όχι, τρελές, μια χαρά θα τρελές, περνάει τρελές, στη μικρά. <laughs> <laughs> Εντάξει, αν βοηθήσει και λίγο ο κόσμο να. έτσι, έτσι. Καλά, το ξέρει, αυτό είναι δεδομένο. Εννοείται, εννοείται. Ανέφερε νωρίτερα, Αντώνη, και να κλείσουμε με αυτό. Γιατί εγώ ταξίδεψα ήδη με αυτό που είπε ότι είναι η πρώτη φορά για μένα που θα παίξω στην Ευρώπη. Πόσο συχνά το σκέφτεσαι ότι θα πάω μια Πορτογαλία ή οπουδήποτε και θα, ότι θα, θα παίξω στην Ευρώπη. Είναι άλλο πράγμα, έτσι. Εννοείται, εντάξει. Ή, Πενφίκα, ή με την Πενφίκα παίξω, ή με τον Παφιακό. Δεν έχει σημασία το, το γεγονό ότι παίζει στην Ευρώπη και πρωτάθλημα είναι πολύ. Είναι διαφορετικά όλα. Δηλαδή, αλλιώ το σκέφτεσαι, αλλιώ το άγχο, αλλιώ πώ προετοιμάζεσαι. Όλα αλλιώ είναι όλα. Ο αγαπημένο παππού θα πάρει διάρκεια φέτο. Εννοείται, ο πήρε ήδη νομίζω. Δεν χάνει, δε χάνει τίποτα. Τα χαιρετίσματά μα. Να είστε καλά, μα ακούει τώρα. Μας ακούει. Αντώνη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Και εσύ να είσαι και να προσφέρει φέτο στην ομάδα να, να απολαύσετε όπω λέω σε πολλού συναθλητέ σε συνεντεύξει εδώ τη χρονιά. και όσα καλύτερα μπροστά στα πόδια. Και χωρί τραυματισμού. Και χωρί τραυματισμού. Πάνω απ' όλα. Υγεία πάνω Να είστε καλά. Καλό βράδυ, Αντώνη. Επίση, επίση. Ένα πολύ ταλαντούχο παιδί, ο Αντώνης Μπουράκης, το λίμπερο του Ηρακλή. Ε, πραγματικά, ο Αντώνης που φέτος πέρυσι σταμάτησε κατακτώντας και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα την πορεία του στην εφηβική ομάδα. Δεν μπορεί να παίζει μια ζωή στην εφηβική ομάδα. Και γίνεται άντρα πλέον και έχει δίπλα του τον 46χρονο Λάι Μπαμπαλιούτα, ο οποίο μια χαρά κρατεί, αρκεί να μην τραυματίζεται. Ε, και είχε μια άτυχη στιγμή εκτός αγωνιστικού χώρου, είναι κανένα δεκαήμερο έξω με το πρόβλημα που έχει στο δάκτυλο του ποδιού του, ευχόμαστε γρήγορα να επιστρέψει. Πήραμε και γεύση από το τουρνουά που έγινε στην Πάτρα, μέσω του Λίμπερο του Ηρακλή, εδώ στο Λίμπερο 114, του Αντώνη Μπουράκη. Η ομάδα θα έχει κι άλλο φιλικό, αυτή τη φορά διεθνές με ομάδες από τα Βαλκάνια, τώρα Κόσοβο κάπου εκεί θα, θα γίνει μάλλον και δουλεύει εν ώψη των πρώτων υποχρεώσεων που η πρώτη χρονικά αγωνιστική υποχρεώση στο βόλεϊ είναι το LiCAP. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, για την ακρόαση που ήσασταν εδώ και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για αύριο 7 με 8, 7 και κάτι με 8 και κάτι. Σας λέω από τώρα το εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Τετάρτη δεν θα έχουμε εκπομπή λόγω του αγώνα κυπέλου Παοκάρι που είναι 7-7,5 πέφτει πάνω μας χρονικά. Την πέμπτη θα αλλάξουμε το πρόγραμμα του σταθμού. Κατά πάσα πιθανότητα θα πάμε ώρα για μπλε, ώρα για νάξο. Έτσι να την ονομάσουμε γιατί 4.30 είναι το μάτι και μάλλον θα είμαστε στούντιο νωρί. Μέχρι το τέλος του αγώνα θα κάνουμε τράμπα με τα παιδιά του Ολαμπαοτάρης. Παρασκευή κανονικά στην εκπομπή μας. Έτσι σας έκανα και μια νωρίς νωρίς ενημέρωση, αν και είναι Δευτέρα ακόμα. Αύριο κανονικά στην ορίτσα μας, εδώ για τη δική σας και ανώλευκη ενημέρωση. Ο ψηλός ο φίλος μου, ο Γιάννης ο Γιαννούλης, έχει ρεπορτάζ κλιματολογικό από Νάξο. Δηλαδή... Πόσο φυσάει, αν φυσάει, πώ πάνε τα καράβια, αν πάνε τα καράβια, έχει μποφόρ, δεν έχει μποφόρ. Γιατί πρόσφατα ήταν στην Άξο για δικέ του μπασκετικέ επαγγελματικέ υποχρεώσει. Οπότε έχει να σα δώσει ρεπορτάζ. Φυσικά μαζί με τον Σταύρο ακολουθούν στο ντουέτο του Λίμπερο 107,4. Ευχέ για ένα όμορφο βράδυ. Να είστε καλά.